ώρα που χιλιάδες αναπληρωτές ετοιμάζονται να πάνε στα σχολεία εν ώψη του αγιασμού την ερχόμενη Δευτέρα, οι σχολικές καθαρίστριες στο Ηράκλειο ακόμη δεν έχουν λάβει την τοποθέτησή τους υπό το βάρος της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στις διαδικασίες που έπρεπε να είχαν γίνει, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι γνωστή κάθε χρόνο. Πρακτικά αυτή την ώρα, αν τηρηθούν οι ημερομηνίες, δεν θα είμαστε στις 11 του μήνα στα σχολεία. Θα πάμε για 12 και αν δεν βγει σήμερα προσωρινός πίνακας, μπορεί να πάμε και για 13 του μήνα. Γιατί διαδικαστικά, ξαναλέω, δεν επαρκούν ημέρες, γιατί είναι συγκεκριμένες ημέρες που δίνει ο νόμος να περιμένουν για να βγάλουν από τον προσωρινό στο μόνιμο. Πάρα πολλές σχολικές μονάδες που δεν έχουν μόνιμο προσωπικό και αυτά τα σχολεία είναι η πλειονότητα του Δήμου Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν προσωπικό καθαριότητας προκειμένου τα σχολικά κτίρια, οι αίθουσες, τα τμήματα να καθαριστούν, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα από τις 11 του Σεπτέμβρη. Ακόμη και στις περιπτώσεις σχολείων στα οποία το καλοκαίρι έγιναν εργασίες και θυμίζουν περισσότερο για πια, δεν υπήρξε πρόβλεψη για την έγκυρη τοποθέτηση καθαριστριών. Η απάντηση είναι ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία, μάλλον θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 14 με 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή τότε θα μπορούν το προσωπικό της καθαριότητας, οι συμβασιούχοι να πάνε στις σχολικές μονάδες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια βόμβα υγειονομική. Αυτό σημαίνει το εξής πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν σχολεία που Ιούλιο, Αύγουστο, που εμείς δεν ήμασταν στα σχολεία γιατί 31 Ιουνίου τελειώνει η σύμβασή μας, Ιούλιο, Αύγουστο υπήρχαν μέσα συνεργεία που τα έβαφαν, που αλλάζαν υδραυλικά, αλλάζαν ηλεκτρολογικά και οι καθαρίστριες δεν έχουν μπει να τα καθαρίσουν. Οπότε ακόμη και στην ιδανικότερη περίπτωση που μια καθαρίστρια άφησε καθαρό το σχολείο πριν φύγει, δεν θα είναι καθαρό τώρα. Δεν θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει τώρα. Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει μια δύσκολη πραγματικότητα με κάποιους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να αναλαμβάνουν το κόστος καθαρισμού από ιδιωτικά συνεργεία. Την ώρα που σε κάποια σχολεία, όπως κατήγγειλε η πρόεδρος των καθαριστριών, συναδέλφισές της εκβιάζονται από διευθυντές για να πάνε νωρίτερα να καθαρίσουν τα σχολεία εν ώψη του αγιασμού. Κυρίως στην πρωτοβάθμια, όπου υπάρχουν διευθυντές που παίρνουν τις καθαρίστριες και τους λένε: δεν με νοιάζει, πάνω απ' όλα, εγώ θέλω το σχολείο καθαρό στις 11 του μήνα. Πρώτον, δεν επιτρέπεται να τις ενοχλούν αφού δεν έχουν πρόσληψη. Δεύτερον, είναι ρατσιστικό όταν έχεις αναπληρωτές που δεν έχουν έρθει, καθηγητές ή και μόνιμους που δεν έχουν ακόμη έρθει να πάρουν τη θέση τους, να σχολάς τα παιδιά νωρίτερα, αλλά όταν δεν έχεις καθαρίστρια να την παίρνεις τηλέφωνο και να την εκβιάζεις. Όχι, είναι ανεπίτρεπτο. Όπως λειτουργείς όταν δεν έχεις τους δασκάλους και τους καθηγητές που χρειάζεσαι, έτσι θα λειτουργήσει και όταν δεν έχεις καθαρίστρια. Και στην τελική, ας πούν και αυτοί που έχουν την ευθύνη, δεν ανοίγουν αν δεν καθαριστεί το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές μένουν ξεκρέμαστοι. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουν τα σχολεία με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με παρεμβάσεις που έχουν επισημανθεί ότι δέχονται καθαρίστρες για να επισκεφθούν και να καθαρίσουν τα σχολεία χωρίς όμως να έχει γίνει η πρόσληψή τους. Αυτό δεν είναι λύση. Για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, την ώρα που όλοι γνωρίζουν την αναγκαιότητα έγκυρης τοποθέτησης των καθαριστριών στα σχολεία, αλλά και ρατσιστική διάθεση σε βάρος των καθαριστριών, έκανε λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου, που σημείωσε με νόημα ότι οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής κοινότητας και όχι εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας. Καλός ή κακός, ανήκουμε στη σχολική κοινότητα και θα πρέπει να μας αντιμετωπίζουν το ίδιο όπως αντιμετωπίζουν και τους αναπληρωτές καθηγητές και το βοηθητικό προσωπικό και όποιον άλλον εργάζεται μέσα στο σχολείο. Κάθε χρόνο όλοι γνωρίζουμε ότι τα σχολεία αρχές του Σεπτέμβρη ανοίγουν. Άρα είναι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και επιμέρους οι δημοτικές αρχές προκειμένου να έχει προσληφθεί το προσωπικό και να είναι έγκαιρα στις σχολικές μονάδες.